Γεια σε όλους παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι F1 Class. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό το παιχνίδι, πρέπει να δημιουργήσεις την καλύτερη ομάδα για να παίρνεις νίκες, πόντους και διάφορα rewards. Όπως βλέπετε έχω 119 σημαίες, το παίζω αυτό από την πρώτη σεζόν, το 2019. Μπορείτε να παίρνετε μέρος και σε event, αλλά το minimum που χρειάζεστε είναι 100.000 coins. Εδώ βλέπετε το event του Αζερμπαϊτζάν και αυτά. Πάμε να ανοίξουμε αυτά τα δύο chests, το free crate, όπως το λένε. Τι είχαμε, 631 coins, έναν Μιξουμάχερ και 4 Yuki Tsunoda. Εγώ τις λέω κάρτες γιατί δεν μ' ακούγει το ωραίο. Οπότε θα τις λέμε κάρτες. 1014 coins. Είχαμε 4 κάρτες για τον Μίξου Μάχερ, 9 για τον Νικίτα Μάζεπιν και 2 για το Float. Ωραία. Εγώ είμαι στα Series 3 για να κάνουμε και το Tap to Unlock για το Gold Crate. Παίζω Series 3 με θεωρητικά τους πιο δυνατούς μου οδηγούς. Αυτή είναι η οδηγή μου. Κάποιες όπως βλέπετε τους έχω πολύ πολύ σε ψηλά series, π.χ. τον Russell που τον έχω series 6. Αυτούς τους αγόρασα από ένα store που λέγεται Constructors Championship Store. Όσοι παίζετε από παλιά το ξέρετε τι είναι. Και τώρα πάμε να παίξουμε. Στόχος μου εμένα είναι να φτάσω στα series 4, να τα ανοίξω. Για να τα φτάσω όμως πρέπει να νικήσω άλλες δύο φορές στα series 3. Γιατί μία νίκη στα Series 3 φέρνει 7 σημαίες και θέλω 130. Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Γαλλία, ένα σιρκουί που δεν μ' αρέσει και τόσο, αλλά την προηγούμενη φορά που έκανα αγώνα εδώ στη Γαλλία είχα βγει πάρα πολύ ψηλά και μάλιστα ο Τσουνόντα είχε νικήσει εκείνον τον αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω βγάλει κι άλλο ένα βίντεο, αλλά εκείνο είναι F1 Manager και είναι από τη σεζόν του 20, εκεί μιλάω στα αγγλικά. Μπορείτε να μπείτε στο ιστορικό του καναλιού και να το δείτε. Στον μεταξύ οι κατατακτήριες εξελίχθηκαν έτσι όσο Μαζέπιν να είναι ο ταχύτερος. Θα του βάλω τη τη σκληρή για την ακρίβεια. Αργά είναι να βρέχει συνήθως. Στα Series 3. Για την ακρίβεια ας αφήσουμε τα Series 3. Θα κάνω ένα άλλο βίντεο με το πώς μπορείτε να νικήσετε στα πρώτα δύο series. Είναι η καλύτερη τακτική, πιστέψτε με. Μπορείτε να τη βρείτε και σε άλλα κανάλια στο YouTube, που αυτή η τακτική σε βοηθάει να πάρεις μία όθηση στις πρώτες τουλάχιστον 4-5 μέρες. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το tip. Όπως βλέπετε εδώ, ο Μάζεπιν έχασε πάρα πολλές θέσεις μέσα σε μια στροφή. Εδώ ο Leclerc θα περάσει τον δικό μου του Τσουνόντα, αλλά ο Leclerc είναι πολύ πιο ταχύτερος οδηγός από του Τσουνόντα γενικά και στατιστικά. Μπορούμε να πατήσουμε από πάνω και να δούμε πώς γίνεται ο αγώνας από ψηλά. Από ό,τι βλέπω, πρώτη είναι η Mercedes του Hamilton, δεύτερος ο Πέρες παρακαλώ, ο οποίος φέτος δεν είναι πολύ δυνατός, και τρίτος ο Stroll, που και αυτός δεν είναι πολύ δυνατός σχετικά με τους άλλους οδηγούς. Σχετικά με τον εαυτό του, πέρσι και πρόπερσι είναι αρκετά καλός, αλλά πέρσι πιστεύω ήταν καλύτερος. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, σε ένα λεπτό δείχνει το map ότι θα βρέχει. Οπότε, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα πάμε λοιπόν τώρα το Mazepin. Θα πατήσω αυτό το κόκκινο, δηλαδή να πρεσάρει για τον τρίτο γύρο. Και στην αρχή του τέταρτου θα το βάλω στα pits για να αλλάξει και να βάλει την βρόχινη γόμα. Εδώ όπως βλέπετε δεν έχουμε όπως στην αληθινή ζωή 5 set. Έχουμε μόνο 3, μαλακή, σκληρή και βρόχινη. Ούτε ενδιάμεση έχουμε, ούτε σκληρή. Συγγνώμη, ούτε μέση. Ναι, σε 24 δεύτερα θα ξεκινήσει η βροχή. Και όπως βλέπετε ο Μαζέπιν περνάει πολύ εύκολα τον Πέρες. Αυτή τη στιγμή με 14-15 γιατί αρκετά αμάξια έκαναν pit stop.
Και νομίζω Μάζεπιν θα μπει την κατάλληλη στιγμή. Αντιθέτως ο δικός μου Τσουνόντα δεν ξέρω αν είναι. Θα δω, πρέπει να έχω διαφορά 6 δευτερολέπτων, το οποίο λίγο δύσκολα θα γίνει με σκληρή γόμα. Και ξεκίνησε να βρέχει. Και αυτό θα κάνει τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες. Τώρα μπορεί να μπει στα pitch, αλλά θα πάθει stack. Αλλά θα το προτιμούσα κι εγώ αυτό. Αλλά τελικά ο δικός του οδηγός, ο Leclerc, δεν μπήκε. Και αυτό είναι ένα θέμα. Θα βάλω τώρα τον Τσουνόντα να πρεσάρει προς τα pitch. Ίσως πιάσουμε τον Leclerc στο τέλος, γιατί πιστεύω θα ξεμείνει από ελαστικά. Παρόλο που πρεσάρει τώρα είναι πάρα πολύ αργός. Και νομίζω ο Μάζεπιν έκανε το overcut στον Πέρες και αυτό είναι πολύ καλό. Το overcut μέσα στα pitch δηλαδή. Θα προσπαθήσω να στείλω και ένα link στην περιγραφή για αν θέλετε να κατεβάσετε αυτό το παιχνίδι, να το παίξετε, να δείτε πώς είναι. Ή απλά, αν δεν βάλω το link, γράψε στο Play Store ή στο App Store στο search F1 Class, Formula 1 Class. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Αρκεί να έχεις γερά νεύρα, διότι αν ευριάζεις όλη την ώρα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Δεν το συνιστώ. Όπως βλέπετε, κάναμε και το overcut στον Leclerc πάνω στα pitch και αυτό είναι πολύ καλό. Ο Πέρες στη βροχή είναι πολύ γρήγορος, οπότε εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά ο δικός του οδηγός από πίσω, που είναι νομίζω ο Σουμάχερ, όχι ο Leclerc, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ πίσω. Εδώ συναντάμε μια χάς που είναι πάρα πολύ αργή, λογικά φοράει σλίκ ακόμα, ναι, και είναι ο Σουμάχερ με σκληρή. Και εδώ αυτό το σύμπλεγμα των στροφών που περνάμε πολύ γρήγορα. Τώρα εδώ έχει πολλή κίνηση και ναι, είναι συνεχόμενα μονοθέσια με σλίκ. Και εδώ κάνει κάτι απίστευτο εδώ. Λοιπόν, θα βάλουμε τον Μαζ να πρεσάρει. Τον φωνάζω Μαζ. Και αρκετοί έτσι το φωνάζουνε. Τουλάχιστον έτσι ξέρω. Ναι. Και θα το βάλω να πρεσάρει για γύρους και ελπίζω στο τέλος αυτού του γύρου να πιάσουμε τον Πέρες και να τον προσπεράσουμε ή τουλάχιστον να είμαστε πολύ κοντά για να κάνουμε ξανά το overcut στα pitch. Λοιπόν, πολύ πιθανό Τσουνόντα να μην τον ξαναβάλω για pit stop, αλλά ίσως χάσω και την νίκη μέσα από τα χέρια μου έτσι. Το οποίο δεν το θέλω φυσικά, αλλά ίσως και γίνει. Ίσως και όχι. Είμαστε αρκετά κοντά. Πολύ πιθανό να βγω μπροστά από τον Πέρες. Αυτό μου αρέσει. Μέχρι στιγμής ο δικός μου Τσουνόντα είναι μπροστά από τον δικό του το Λεκλέρ. Και ναι, σωστά, είχα δίκιο. Ο δικός μου Μάζεπιν είναι μπροστά από τον δικό του τον Πέρες. Αυτό το βίντεο σας βγει λίγο μεγάλο. Ναι. Τώρα εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί ο Μάζ πρέπει να περάσει αρκετά αμάξια αν θέλουμε να έχουμε την νίκη πάνω μας. Και ο Τσουνόντα πρέπει να κάνει τρομερή άμυνα, ενώ έχει σταματήσει να βρέχει, αλλά πάντα να κοιτάτε το ποσοστό της υγρασίας εδώ πέρα πάνω στις σταγόνες. Αυτή τη στιγμή έχει 83%, που αυτό σημαίνει πως η πίστα είναι ακόμα βρεγμένη και είναι καλή για συνθήκες βροχής. Στο μεταξύ έβαλε τον δικό του Leclerc για pit stop, ενώ εγώ πιστεύω πως ο Τσουνόντα θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος. Είναι ο τελευταίος γύρος και έχει αρκετή υγρασία ακόμα η πίστα, οπότε πιστεύω πως θα φτάσουμε στο τέλος. Στο μεταξύ νικητής του Grand Prix είναι ο Stroll, παρακαλώ. Δεύτερος βγήκε ο Hamilton και τρίτος ο Πέρες. Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίζω για αυτή τη σεζόν του 21 που βλέπω ένα μονοθέσιο της Aston Martin να νικά ένα Grand Prix. Δεν είμαστε κι άσχημα, είναι 14η και 17η θέση, τώρα είναι 15η και 16η. Εδώ ο δικός μου Μάς θα με περάσει και ο Τσουνόντα θα τερματίσει αρκετά καλά. Το υπολόγισα σωστά, με 19 βαθμούς τερματίζουμε. Ένας ωραίος αγώνας και θέλω μία νίκη για να φτάσω τις 130 σημαίες και να ανοίξω επιτέλους τα Series 4. Αυτό λοιπόν. Είχε Leclerc και Pérez level 1.
όπως έχω και εγώ δηλαδή. Αλλά είχε Πέρες με πάρα πολύ καλό Weather Ability, αλλά ο Πέρες είχε πολύ άσχημο overtaking, μόνο 18. Το αμάξι του σε όλα υπερτερούσε, εκτός από δύο πράγματα. Εμένα ήταν πιο δυνατό και είχε καλύτερο μέσο όρο pit stop. Ενώ αυτός δεν είχε, στην αεροδυναμική δεν είχαμε, στο grip είχαμε μια διαφορά. Στο reliability τώρα δεν μπορώ να πω ότι είχαμε διαφορά, δεν είναι πολύ μεγάλη. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά και θέλω ακόμα μία νίκη. Πήραμε το standard crate, πήραμε και τα coins και αυτή τη στιγμή έχω 44.000 coins και θέλω μία νίκη για να καταφέρω να ανοίξω τα series 4. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί δεν παίζω τα δύο προηγούμενα series, γιατί 20-20 μες, 50-50 τα έχω τελειώσει, τα έχω μαξάρει. Ακόμα και να κερδίσω απλά coins θα κερδίσω, ίσως και κάνα chest. Αυτό, δεν θα κερδίσω κάτι άλλο, γι' αυτό παίζω series 3. Και θα παίξουμε με έναν άλλον που θεωρητικά είναι λίγο πιο αδύναμος, έχει χάσει λίγο έδαφος. Θεωρητικά όμως είμαστε ίσα ίσα και πολύ πιθανό ο τελευταίος αγώνας να γίνει στο Silverstone. Και βρέχει. Και συνήθως παρατηρώ στις κατατακτήριες, ειδικά στο Silverstone, ότι ακόμα και να βρέχει εδώ κάνει πάντα πολύ ζέστη. 30 βαθμοί θεωρητικά. Πολύ άσχημες κατατακτήριες, 23-24, αλλά έχει πάρα πολύ δυνατή βροχή. Στην αρχή θα ξεκινήσει να έχει πολύ κρύο, 17 βαθμούς, αλλά στο τέλος θα έχει πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα βάλουμε το Κούπα στον Τσουνόντα και το Μπάλαστ στον Μάζεπιν. Γιατί αυτοί οι αγώνες θέλουν καλό wetness. Όπως βλέπετε έχω wetness 5 στον Τσουνόντα που θα είναι πολύ γρήγορος και wetness 2 στον Μάζεπιν. Ωραία. Λοιπόν, αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό μπουστάκι αν θέλετε να νικάτε εύκολα σε βρόχινους αγώνες. Δηλαδή σε αγώνες που περιέχουν και βροχή στο μέσο. Λοιπόν, δεν έχω και τέλεια κίνηση, αλλά ούτε αυτός έχει και τέλεια. Σαν αποτέλεσμα να καταφέρω έστω ένα αμάξι να το προσπεράσω, αλλά ο Τσουνόντα πέρασε και τα δύο, για να δούμε εδώ, στην Λάφιλντ, όχι. Παρόλο που ο Μάζεπιν έχει ένα καλό μπουστάκι, δεν κατάφερε να περάσει κάποιον και παρέμεινε στην τελευταία θέση. Ο Τσουνόντα προσπέρασε και τους δύο, αλλά και πάλι δεν έχουμε το leading. Ο Μάζεπιν έχασε μια θέση από τον Τζιοβινάτσι της Αλφα Ρωμαίο και αν ξαναχάσει μια τότε θα έχουμε το leading. Σε περίπτωση ισοπαλίας η ομάδα που έχει πιο ένα μονοθέσιο στην ψηλότερη θέση τότε αυτή παίρνει το leading για όσους θέλετε να μάθετε. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει και ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι για να είναι πιο ενδιαφέρον. Αλλιώς δεν πιστεύω να το παίζουν αρκετοί. Στην κορυφαία πεντάδα πρώτος φυσικά είναι ο Χάμιλτον, ο βασιλιάς της βροχής και μέσα στην πατρίδα του κιόλας. 2-3 τα 2 Red Bull, 4 ο Ρικιάρντο και 5 ο Γκασλί παρακαλώ. Όχι κι άσχημα. Για να δούμε το Τσουνόντα. Μπαίνει χάς τα πιτς. Και νομίζω εδώ παιδιά έκανα μια μικρή βλακεία, ναι. Τώρα εδώ πρέπει λίγο να πρεσάρω τον Τσουνόντα γιατί φοβάμαι μήπως πάθω stack. Θα είναι επικό fail. Μέχρι στιγμής έχω διαφορά 5 δευτερολέπτων που μπορώ να τη μεγαλώσω πάρα πολύ. Εδώ λίγη κίνηση, μια McLaren και μια Haas είναι νομίζω μπροστά. Ή μια Alfa Romeo. Πρέπει να έχω τουλάχιστον μια διαφορά 6,5 δευτερολέπτων για να είμαι ασφαλής να μην πάθω stack. Αν γίνει το θέλημά μου πραγματικότητα, το οποίο ίσως δεν θα γίνει, ναι, έχω πάρα πολύ κίνηση. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ένα μικρό στάκ εδώ. Λοιπόν, τώρα θα πουσάρω μόνο στο Τσουνόντα όμως. Στον Μάζεπιν ίσα ίσα λίγο. Αυτός δεν έκανε κανένα απολύτως pit stop, ούτε στον Πέρες ούτε στο Μαζέπιν. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κάτι καλό,
Αλλά παιδιά, νομίζω πως αυτόν τον αγώνα θα το χάσω. Είναι πολύ πίσω ο δικός μου Μαζέπιν και έκανα και αυτή τη βλάκια με το stack που δεν έπρεπε να γίνει. Και είμαι και γενικά αρκετά πίσω. Αλλά και αυτός έκανε μια μικρή βλακιά. Τώρα θα είναι πολύ πολύ κολλημένος. Τώρα θα πρέπει να βάλω τον Τσουνόντα για πιτ. Αλλά είναι πολύ κοντά ο δικός του ο Πέρες με τον δικό μου τον Τσουνόντα. Και ίσως προσπαθήσω να πάω το Μαζέπιν μέχρι το τέλος δηλαδή. Που αυτό είναι πολύ ρυψοκίνδυνο. Εδώ Τσουνόντα πολύ όμορφα περνάει τη χάς του Μίξου Μάχερ. 4 δεύτερα μεταξύ Πέρες και του δικού μου του Τσουνόντα. Δεν είναι διαφορά ασφαλείας. Αλλά ο δικός του Μαζέπιν είναι 23ος. Οπότε πιστεύω είμαι μια χαρά. Είμαι πολύ τυχερός γιατί δεν έχω κανένα απολύτως αμάξι μπροστά μου στα πιτς. Και ίσως μου δώσει αυτό μια μικρή όθηση. Θα χάσω τη θέση μου φυσικά από τον Πέρες. Αλλά δεν θα τη χάσω από άλλα αμάξια. Π.χ. ο δικός του Μας δεν θα προλάβει να περάσει την Αλφα Ρωμαίο. Πέρασε με τη Χάς. Και νομίζω είμαι 2 θέσεις πιο πάνω, ναι. Και ο Τσουνόντα μάλιστα πέρασε και τη Φεράρι τώρα. Και έχω ευκαιρία να νικήσω αγώνα και επιτέλους να ανοίξω τα Series 4. Βάλτε ένα like αν θέλετε το επόμενο βίντεο να είναι με τακτικές να νικήσετε πολύ εύκολα στα Series 1 και 2. Αν θέλετε φυσικά να μάθετε. Φυσικά πλεονέκτημα θα έχουν αυτοί που παίζουν από παλιά. Που έχουν και Constructors Championship Store. Αυτοί έχουν τεράστιο πλεονέκτημα. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό παλιό. Όχι παλιό, συγγνώμη. Έναν οδηγό από τα Series 1. Ή αυτούς τους δύο. Τσουνόντα με Μαζέπιν που είναι θεωρητικά οι πιο δυνατοί μου σε upgrade. Level 5 τους έχω. Έχω και τον Αλόνσο level 3 που αν τύχω μια φορά ακόμα τον Αλόνσο θα τον πάω level 4 και θα είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τις περισσότερες κάρτες έτυχα από ένα legendary chest. Υπάρχουν 4 ειδών chest, το standard, το gold, το platinum και το legendary. Το legendary είναι το πιο σπάνιο, παλιά είχε 6 epic και τώρα μπορεί να περιέχει και 20 και 25 epic. Δεν έχει όμως αυτό τώρα σημασία. Σημασία έχει πως παιδιά τα κατάφερα επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό. Μετά κόπων και βασάνων όπως λέμε. Παίρνω και ένα standard crate. Έφτασε 133 σημαίες και ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ότι ναι παιδιά, επιτέλους θα ανοίξω τα Series 4. Επιτέλους. Και μπορώ να ανοίξω 2 νέους οδηγούς, τον Giovinazzi και τον Stroll. Και να το. Τα καταφέραμε παιδιά. Ανοίξαμε τα Series 4 και επόμενο στόχο στα Series 5 φυσικά, αλλά με πολύ μακριά. Αυτό παιδιά, δεν θέλω να τραβήξω παραπάνω το βίντεο, ήδη βγήκε πολύ μεγάλο. Γράψτε ένα comment αν θέλετε να βγάλω βίντεο για Series 1 και Series 2 τακτικές. Πατήστε το like και κάντε μου και ένα subscribe και εγώ θα σας ξανασυναντήσω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!